Όπως βλέπετε πίσω μου, αυτή τη στιγμή διεξάγονται οι έκτες αυγομαχίες ξηροποτάμου. Οι συμμετοχές δεν είναι βέβαια οι περσινές, είναι όμως πάνω από 25. Περίπου 2.000 αυγά θα χτυπηθούν. Έρχονται αυγομάχοι από διαφορετικές περιοχές της Μακεδονίας, θα έλεγα από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Και όπως βλέπετε και η συμμετοχή του κόσμου είναι αρκετά ικανοποιητική και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πόσες συμμετοχές είναι περίπου? Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 26 οι συμμετέχοντες. Βραβεία, μετάλλια θα πάρουν όλοι. Κύπελα οι τρεις πρώτοι, υπάρχουν κάποια ρολόγια και ο νικητής θα πάρει μια χρυσή λίρα όπως είναι καθιερωμένο να γίνεται κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ταχυρίδη, ο οποίος είναι χορηγός και συμβάλλει πολύ στα έπαθλα, όπως επίσης και το Carrefour Ξηροποτάμου, το οποίο μας βοηθάει οικονομικά όπως μπορεί. Υπάρχει παιδικό τμήμα ή μόνο ενηλίκων στο διαγωνισμό, δηλαδή συμμετέχουν και τα παιδιά ή όχι? Όχι, μέχρι τώρα δεν είχαμε, αλλά άποψη των αγωνιζομένων εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε και ένα τμήμα παιδικό, γιατί η αγάπη και το ενδιαφέρον για τις αυγομαχίες, όπως βλέπετε, στο Ξηροπόταμο είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε μάθει και ότι έχουν κάτι ξεχωριστό αυτά τα αυγά, από ό,τι ξέρω. Τα αυγά αυτά είναι αυγά κότας, αλλά οι άνθρωποι αυτοί τα εκτρέφουν συγκεκριμένες κατηγορίες πτηνών και με μεράκι και με φροντίδα όλο το χρόνο. Συλλέγουν τα πιο δυνατά αυγά, τα οποία τα χτυπούν και εδώ πέρα στο διαγωνισμό. Το έθιμο εδώ στο Ξηροπόταμο είναι για έκτη χρονιά που γίνεται, σε αυτό το στυλ να πούμε. Γινόταν από παλιά, αλλά όχι με διαγωνιστικό χαρακτήρα. Εδώ και 6 χρόνια ξεκίνησε με πρωτοβουλία από την αρχή με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Ξηροποτάμου και στη συνέχεια με την κοινότητα του Ξηροποτάμου και με τον πρόεδρο τον Δημήτρη τον Γιώργο. Αυτό το έθιμο και όπως βλέπετε κρατεί καλά. Έχουμε φέτος 29 συμμετοχές και οι συμμετοχές μας δεν είναι μόνο από τον Ξηροπόταμο ή από τα χωριά της Δράμας, αλλά έχουμε και από άλλους νομούς όπως Κατερίνη, Ξάνθη, Κομωτινή και με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα έθιμο όπως είπαμε που κρατάει καλά και εδώ οι κάτοικοι του Ξηροποτάμου το στηρίζουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διαγωνίζονται όλο το χρόνο αναμεταξύ τους για να δούνε ποιος έχει πιο καλές κότες, ποιος έχει πιο καλά αυγά και όπως καταλαβαίνετε έχει ένα ενδιαφέρον όλο το χρόνο. Ξεκινάνε οι αυγομαχίες. Οι αυγομαχίες και υπάρχουν τα έπαθλα. Υπάρχουν τα έπαθλα. Φέτος η κοινότητα του Ξηροποτάμου, εδώ το δημοτικό διαμέρισμα του Ξηροποτάμου, βάζει μία χρυσή λίρα στον πρώτο που θα βγει, που θα κερδίσει τις αυγομαχίες και κύπελα. Επίσης έχουμε και το καλύτερο απ' όλα είναι στον πρώτο που θα βγει από το παιχνίδι έξω ως έπαθρο παίρνει ένα τηγάνι. Μάλιστα. Γιατί τα αυγά του μάλλον είναι για τηγάνι και όχι για διαγωνισμό.